μαζί μας. Τρόπος του λέει, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πουλάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν ακούγατε τη συζήτησή μας. Θέλετε να θέσω κάποιο ερώτημα ή ακούγατε τη συζήτησή μας και άκουγα θέλετε... Άκουγα τη συζήτηση και πιο πριν από την στιγμή που ξεκίνησε η εκπομπή σας. Μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε και να συμπληρώσω οτιδήποτε... Καταρχήν θέλω να ρωτήσω διευκρινιστικά κάποια έτσι θέματα που κι εμείς θέσαμε ως παρέα. Αυτό είναι ένα επίδομα που το διεκδικεί οποιοδήποτε γονιός έχει κάνει 3 παιδιά, υποβάλλει τα χαρτιά του και το διεκδικεί χωρίς σειρά προτεραιότητας. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα επίδομα, ακριβώς όπως τα είπατε, το οποίο είναι συνταγματικό δικαίωμα της κάθε Ελληνίδος μητέρας που γεννάει τρίτο παιδί και τέταρτο, πέμπτο κλπ. Αυτό είναι μία επιβράβευση ως προς την μητέρα η οποία κάνει το τρίτο παιδί. Είναι δικαίωμά της να το πάρει και αν αυτό το ποσό δεν καταθέσει δικαιολογητικά κάποιος για να το πάρει, δεν πηγαίνει κάπου αλλού. Παραμένει το ποσό. Mm-hmm. Ούτε κινείται. Δεν το στερούν από γονείς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και όταν ψηφίστηκε να δοθεί αυτό το επίδομα στους γονείς των τριών τέκνων, δεν ψηφίστηκε ακριβώς για να, και μόνο για να υποστηριχτούν οι τρίτεκνες οικογένειες ως προς τα οικονομικά τους, αλλά για να δώσουν μεγάλο βάρος στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Mm. Το οποίο ένα κίνητρο για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα. Φοβερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Για να σας τονίσω για ποιο λόγο ξεκίνησε η ιδέα το να δοθεί αυτό το τρίτεκνο, το επίδομα τρίτεκνης μητέρας, το οποίο στην ουσία δεν είναι της μητέρας. Είναι επίδομα το Μάλιστα. οποίο είναι δικαίωμα του παιδιού. Είναι του παιδιού, δεν είναι της κυρίας Μενεγάκης, δεν είναι δικό μου, δεν είναι της σύζυγου μου. Είναι του παιδιού. Κύριε Πουλάκη, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτό το επίδομα δόθηκε για να στηριχτεί το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Το κύριε οποίο Πουλάκη, μόνο κατανοητό, και μόνο να κατανοητό, τονίσουμε. Κύριε Πουλάκη, κατανοητό, ξεκάθαρο, σαφέστατο, σεβαστό. Και μακάρι να είναι ένα από τα πολλά κίνητρα που μπορεί κάποιος να παρέχει σε μια οικογένεια για να αποκτήσει πολλά παιδάκια. Θέλω όμως να κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θεωρείτε σωστό το ότι έχει ξεσπάσει ένας τόσο μεγάλος άλλος για το αν η Ελένη Μενεγάκη, νόμιμα αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, διεκδίκησε αυτό το επίδομα? Το θεωρείτε δίκαιο για εκείνη? Δεν το θεωρώ σωστό αυτό το σάλο, γιατί την κυρία Μενεγάκη δεν τη γνωρίζω καν. Αυτό το δικαίωμα είναι συνταγματικό της δικαίωμα και πέραν αυτού το έχουνε όλοι και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτή τη στιγμή και μας κυβερνούν, οι οποίοι έχουν καταθέσει. Γιατί δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ και για όλους αυτούς οι οποίοι το δικαιούνται πολύ και το θέλουν. Σα, κύριε Πουλάκη, είμαι εδώ στην έγγραφα να τα έχουμε. Εδώ είμαστε εμείς φυσικά με δεν αγάπη. Είναι για βουλευτές. Γιατί τόσο τόρος για τη Μενεγάκη? Το είπαμε πριν. Είναι η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης, πουλάει. Θα μας ενδιαφέρει βέβαια να μάθουμε και ποιοι βουλευτές παίρνουν. Μα δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, όπως είπε κάποια κυρία πιο πριν, αν ήταν κάποια επιχειρηματίας, δεν θα πήγαινε να καταθέσει μια αίτηση η οποία δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Μια αίτηση με το πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού και την ταυτότητα είναι. Είναι μια πολύ απλή πεντάλεπτη διαδικασία. Κύριε Πουλάκη, ως πρόεδρος τριτέκνων είστε, τρίτεκνος. Τι είπατε? Ως πρόεδρος τριτέκνος, είστε τρίτεκνος ή έχετε κάνει 4 παιδάκια? Είμαι τρίτεκνος και προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια. Συγχαρητήρια. Άρα το έχω ζήσει και το ζω το θέμα των πολυτέκνων και των τριτέκνων. Συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσουν πολύ μεγαλύτερα κριτήρια στους τριτέκνους και στους πολυτέκνους να τους στηρίξουν. Κύριε Πουλάκη, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Πρέπει πρόβλημα. Να δώσουμε κίνητρα στους δίτεκνους. Σιγά σιγά. Γιατί. Αυτή τη στιγμή αυτό το κριτήριο των τριτέκνων που έχουν δώσει. Κύριε Πουλάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακούστε με, κύριε Πουλάκη. Θα μας κόψουν στον αέρα και βγήκαμε μετά από μια εβδομάδα. Και είναι κρίμα. Κύριε Πουλάκη, με ακούτε? Μόνο για την ανανέωση του πληθυσμού χρειάζονται 2,3 γεννήσεις αναζευγάρι. Κύριε Πουλάκη, με ακούτε? Σας παρακαλώ. 1,2. Κύριε Πουλάκη, ακούστε με, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Επειδή ο Βασίλης και ο Στέφανος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μετά την εκπομπή σας παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται με κάμερα, βλέπουν στοιχεία. Μας λέτε για όλα αυτά τα κίνητρα, μας λέτε και ποιοι βουλευτές και επιχειρηματίες παίρνουν αυτό το επίδομα.